τοπικά σπίτια, ναι, την ελληνική οικογένεια. Ναι, αλλά ποιος απάτησε ποιον, και οι δύο. Κοίτα, και οι δύο απατηθήκαν. Για να το έχει τοποθετήσει με αυτόν τον τρόπο, εγώ καταλαβαίνω ότι και οι δύο κάποια στιγμή έχουν κάνει τη λαδιά τους. Όταν μίλησε σε προηγούμενες συνεντεύξεις, γιατί το έψαξα λίγο να δω κατά πόσο εμένει σε αυτή την άποψη και πόσο καιρό, είπε ότι οι σχέσεις είναι θέμα δουλειάς, το κατακτάς, και συμπλήρωσε ότι αν βλέπεις τα μάτια του άλλου ότι είσαι ακόμα σημαντικός για εκείνον, μπορείς να προσπεράσεις την απιστία. Ότι το παιχνίδι χάνεται όταν δεις στα μάτια του άλλου το go home, όπως είπε η ίδια. Το πήγαινε σπίτι σου. Από τη στιγμή που δεν το βλέπεις αυτό, άμα δεν το βλέπεις, γελίο, γιατί να σε απαντήσει όμως. Ενώ από χόμπι. Επειδή είναι υγεία. Για υγεία. Τύπου άλλοι αναμείλουν την ημέρα, αν τρώνε κι άλλοι. Εγώ μπορεί να καταλαβαίνω λίγο αυτό που θέλει να πει η Ελένη Ραντού, γιατί κάποιες φορές η απιστία μπορεί να είναι το οξυγόνο μέσα στη σχέση. Προσπαθήσα να σου το εξηγήσω κάποιες φορές, Χριστιανά μου. Αλλά δεν θέλω να καταλάβω. Ότι δεν λες να τα καταλάβεις. Ότι κάποιες φορές το να μπει τρίτον πρόσωπο μπορεί να είναι εκεί που αρχίζει ο άλλος ίσως να βαριέται, να κουράζεται, να θέλει κάτι άλλο. Μπαίνει το τρίτον πρόσωπο, αλλά καταλαβαίνει ουσιαστικά το πόσο ερωτευμένος είναι μαζί σου. Είναι αυτό το κλικ που περιμένει. Είναι λουλούδια στην ερωμένη δηλαδή. Γιατί είναι αυτή που έκανε τον άντρα σου να καταλάβει ότι τελικά εσένα θέλει. Έχει πει και αυτό πάντως η Ραντού, ναι, ότι μια απιστία μπορεί να βοηθήσει ένα ζευγάρι να προχωρήσει. Ρε παιδιά, σε μια ονειρική πραγματικότητα. Όχι, πάρα πολύ. Πόσοι άνθρωποι ξαναπάνε. Σε λίγα ζευγάρια δεν το βλέπουν όλοι. Και ξαναπάει πίσω στη γυναίκα του, πιο ερωτευμένος από πριν. Είπε πάντως ότι για να φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα, πρέπει κάποιος να κάνει τον κύκλο, να κάνει ένα μεγάλο κύκλο ζωής, να δει τα πράγματα. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα θυμηθούμε τη Ραντού σε περίπτωση που πιάνουμε τον άντρα. Αυτό θα έλεγα τώρα, Χριστιανά. Αλλά εγώ νομίζω θα την ξεχάσω εκείνη τη στιγμή και τη Ραντού και όλα όσα ξέρω. Και τον άντρα μου. Κοιτάξτε, εκεί όμως θα δεις. Εκεί όμως θα δεις. Εκεί όμως θα δεις αν αυτή η σχέση που έχετε είναι μια σχέση αγάπης, είναι μια σχέση ουσιαστική και μπορεί να νικήσει ακόμη και την απιστία. Αν δεν μπορεί, σημαίνει η σχέση τέλειωσε. Μα από την άλλη, μπορείς να έρθεις και να πεις: αν με αγαπούσαν πραγματικά, τι ανάγκη είχε να βρεθεί με μια άλλη γυναίκα στο κρεβάτι. Και μετά θα έρθει η επιστήμη να μας πει ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο μονογαμικό. Και για μέ, τι να πούμε της επιστήμης. Ουσιαστικά, τι μας πειράζει στην απιστία, το να ζημιθεί με έναν άλλον άνθρωπο. Χάρη μου, θέλω να το κάνεις λίγο εικόνα. Δεν λέω ότι τώρα για να μην λέμε μεγάλες δηλώσεις και να είμαστε αντικειμενικοί και σοβαροί σε αυτό που λέμε. Όλοι μας εδώ που καθόμαστε σε αυτό το τραπέζι μπορεί να λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του και όταν έρθει εκείνη η ώρα να τις συγχωρέσουμε, να σιωπήσουμε και να πάμε παρακάτω. Μπορεί, λέω, μπορεί. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο αυτό πια, ναι, γιατί όταν είσαι πιο μικρός θεωρώ ότι πολύ πιο εύκολα μπορεί να ξεπεράσεις κάτι τέτοιο. Όσο μεγαλώνεις νομίζω ότι λίγο δυσκολεύεσαι. Εγώ έχω την αντίθετη. Εγώ πιστεύω το αντίθετο. Εγώ μεγαλώνω από προσωπική εμπειρία. Υποστηρίζω αυτό από προσωπική εμπειρία όμως καθαρά. Ναι. Δηλαδή, πια νομίζω ότι δεν θα το έκανα. Γιατί αν είσαι κάπου, είσαι κάπου από επιλογή. Δεν σε κρατάει κανείς με το ζόρι. Είσαι κάπου επειδή αγαπάς τον άλλον. Το να τον αγαπάς σημαίνει ότι θέλεις να τον βλέπεις να ανθίζει. Αυτό είναι για μένα η αγάπη. Να κάνεις ό,τι μπορείς να βλέπεις τον άλλο χαρούμενο. Ακόμη ξεπερνάς τον εγωισμό, ξεπερνάς το εγώ. Και όταν πρόκειται για τη δική σου ευτυχία. Αυτό δηλαδή, ο άλλος αν δεν σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ένιωσε την ανάγκη να πιάσει στην αγκαλιά του μια άλλη γυναίκα ή ακόμη και απόλυτα εισαρκική επαφή και τίποτα άλλο. Δηλαδή, μπορεί να ήταν ευτυχισμένος για μένα, έχει πιο πολύ νόημα.